στις 19 Μαρτίου έγινε η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, η οποία απέτρεψε τη ροή προσφύγων όπως συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μέσο όρο ροής από 70 μέχρι 100 άτομα την ημέρα όλους αυτούς τους μήνες. Λέω ότι εάν δεν υπήρχε η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας και υπήρχε μονάχα το κλείσιμο συνόρων, θα είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες περίπου 130 με 180 χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες παραπάνω στη χώρα. Γιατί παρότι κλείσαν τα σύνορα, η ροή των προσφύγων, εάν ανατρέξετε στα ιστορικά σας θα τα δείτε, παρέμενε από 800 μέχρι 1200 την ημέρα. Εάν αναφέρομαι σε αυτά, είναι για να σας πω ότι για να φτάσουμε στην προκαταγραφή χρειάστηκε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασία, οι θέσεις φιλοξενία. Και εκεί πέρα υπήρξε μια τεράστια δουλειά. Πολλές φορές με έχετε ακούσει να λέω ότι το να κλείσει η δομένη, το να γίνουν αυτοί οι χώροι προσωρινής φιλοξενίας, οι οποίοι, το ξαναλέω, δεν ήταν όλοι καλοί, έχουν όλοι βελτιωθεί, παραμένουν όμως μερικοί κακοί χώροι, ήταν η προϋπόθεση για να πάρει μορφή το χάος. Το χάος λοιπόν πήρε μορφή. Με κάποια καινούργια κάμπ κάθε μήνα αξιοπρεπή θα παρουσιάζονται και θα αποφορτίζουν την κατάσταση. Επίσης αυτή η δουλειά της προκαταγραφής μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τα προγράμματα που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Παιδείας για τα παιδιά μέσα στα κάμπ, τα παιδιά των προσφύγων. Επίσης τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το καθεστώς και να δώσουμε, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, δικαίωμα εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα τρίκ που χρησιμοποιήσαμε ήταν ότι σε αυτούς οι οποίοι πηγαίναν για προκαταγραφή γράφαμε ότι δεν έχουν δικαίωμα εργασίας. Αυτό ήταν ένα τρίκ γιατί υπήρξαν κατά χιλιάδες μια προσπάθεια να καταγραφούν σαν πρόσφυγες και καινούργιοι μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τώρα που έχουμε την προκαταγραφή και ενώ προχωράμε στην καταγραφή που θα σας πούνε οι ειδικοί, μπορούμε να επαναποδώσουμε όπως ο νόμος που ψηφίσαμε προβλέπει το δικαίωμα εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Το δικαίωμα παιδείας, το δικαίωμα υγείας και το δικαίωμα της στέγασής τους στα καινούργια κάστρα. Θέλω στα νούμερα που σας είπα να προσθέσω ότι η UNHCR παράλληλα με τη δουλειά τη δική μας και βοηθώντας τη δουλειά τη δική μας στα κάμπια της έκτακτης ανάγκης, αυτό το διάστημα έχει δημιουργήσει 7.462 θέσεις σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία, οι οποίες τους επόμενους δύο μήνες θα είναι 11.000.